Junior NBA Cyprus για τέταρτη φορά στην Κύπρο. Για μία ακόμα χρονιά, 30 μαθητικές ομάδες από όλη την Κύπρο λαμβάνουν μέρος στη διοργάνωση που έχει κερδίσει μικρούς και μεγάλους. Οι ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο περιφέρειες, Ανατολή και Δύση, στα πρότυπα του NBA. Στη διοργάνωση συμμετέχουν παιδιά της πρώτης γυμνασίου, ντυμένοι με τις στολές των ομάδων του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του πλανήτη. Η δράση θα κορυφωθεί με το Final Four στις 31 Μαρτίου. Η κάμερα της Cintavision βρέθηκε στους αγώνες και μίλησε με τον υπεύθυνο του προγράμματος, προπονητή Κώστα Εγκλέζο, αλλά και με τους μικρούς πρωταγωνιστές. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί σε 20 χώρες, 60 πόλεις, 35 πολιτείες της Αμερικής, είναι πλέον ένας θεσμός τεράστιος και προσπαθούμε και εμείς εδώ στην Κύπρο μας να αντεπεξέλθουμε σε όλα αυτά τις προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει ανάλογη επιτυχία που υπάρχει διεθνώς. Ο βασικός σκοπός είναι οι έξτρα προπονητικές μονάδες, είναι έξτρα χρόνος εκγύμνασης, μιας φυσικής δραστηριότητας. Δίνουμε την ευκαιρία στη γυμνασιακή κοινότητα να προσθέσει χρόνο όσον αφορά τη φυσική δραστηριότητα. Παίξαμε με κάποιους αντιπάλους που ήταν άξιοι αντιπάλοι. Περάσαμε ωραία. Δίνω και συγχαρητήρια και στους άλλους που παίξανε πολύ καλά. Εγώ το χάρηκα όμως. Μ' άρεσε πάρα πολύ το σημερινό παιχνίδι. Ήταν υπέροχη μέρα σήμερα. Μου άρεσε το παιχνίδι που παίξαμε. Ήρθαμε εδώ για να διασκεδάσουμε βασικά. Γενικά μια πολύ καλή διοργάνωση. Πολλά χαρούμενος που είμαι εδώ να παίζω. Που είμαι με το σχολείο μου. Μια πολύ ωραία εμπειρία. Μας αρέσει, παίζουμε για τις αγαπημένες μας ομάδες. Το πρωτάθλημα είναι κάτι διαφορετικό. Έχει πάρα πολλά παιδιά που παίζουν, διασκεδάζουν, χειροκροτάνε. Ειδικά σούμε και κορίτσια και αγόρια μαζί, και αυτό είναι πολύ ωραία εμπειρία. Οπότε, ναι, νομίζω είναι πολλά θετικό που μας δίνουν την ευκαιρία να παίξουμε. Ως τώρα το Junior NBA μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει πως έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε με τα άλλα σχολεία και μου αρέσει πως μαθαίνουμε να παίξουμε μπάσκετμπολ με δίκαιους κανόνες. Να μας δώσουν την ευκαιρία το σχολείο μας να έρθουμε να παίξουμε με άλλα σχολεία, να δούμε κάποιους φίλους μας, να γνωρίσουμε κάποια άτομα. Ήταν μια ωραία εμπειρία για μας. Το πρωτάθλημα συνδιοργανώνουν η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλατοσφαίρισης και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Τηλεοπτικός συνεργάτης, η Cintavision.